Σε δραματική κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα ντίζελ των ΗΠΑ, έχοντας απόθεμα μόνο για 25 ημέρες. Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στην χειρότερη μεταπολεμική θέση λόγω των κινήσεων του Τζο Μπάιντεν στο διεθνές περιβάλλον. Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Brian Deese, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι τα αποθέματα ντίζελ είναι απαράδεκτα χαμηλά και όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι για την ενίσχυση της προσφοράς και τη μείωση των τιμών. Ωστόσο, ακόμη και καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται, η κυβέρνηση Biden φαίνεται να έχει πολύ λίγες βιώσιμες επιλογές για μακροπρόθεσμη ανακούφιση. Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο και τα καύσιμα αεροσκαφών, η ζήτηση για ντίζελ ανέκαμψε με πολύ ταχύτερο ρυθμό από την πανδημία. Το 2021, μόνο ο τομέας των μεταφορών στις ΗΠΑ κατανάλωσε 46,82 δισεκατομμύρια γαλόνια ντίζελ. Η ισχυρή εγχώρια και διεθνή ζήτηση, η συρρήκνωση της εγχώριας ικανότητας διήλυσης και οι κυρώσεις στις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου κράτησαν την αγορά ντίζελ σφιχτή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.